Έχουμε τη χαρά και την τιμή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Γάτσιο. Καλώς ορίσατε, κύριε Γάτσιε, στο News Hub. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου είναι μεγάλη χαρά να συνομιλώ μαζί σας και σας ευχαριστώ. Αφορμή για αυτήν την συνέντευξη που θα ακολουθήσει, αν μπορώ να την πω έτσι, είναι η τριλογία των άρθρων που πρόσφατα δημοσιεύθηκε με τίτλο «Απειλή εξανατολών» τόσο σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης στο ίντερνετ, να πούμε και το μέσο, είναι η Athens Voice, όσο και τοπικά σε επίπεδο Κρήτης στο News Hub. Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, πράγματι. Νομίζω και η ανταπόκριση σε σχέση με την ανάγνωση της τριλογίας αυτής των άρθρων ήταν εκπληκτική από το αναγνωστικό κοινό. Όμως, θέλω να το πω έτσι λίγο εγώ πιο απλοϊκά, να κάνουμε πιο λιανά θέματα που μας απασχολούν εδώ και δεκαετίες αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία. Και αναφέρομαι στις έννοιες των χωρικών υδάτων, της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΣ, δηλαδή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, συναφείς έννοιες αυτών, κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα, να ξέρουμε αναλυτικά γιατί πράγματα μιλάμε. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή σε σχέση με τις έννοιες αυτές και ο λόγος δικό σας, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Θα σας πω λιγά για την τριλογία αυτή, η οποία την γράψαμε μαζί με τον Δημήτρη Ιωάννου. Αυτή έχει τρία μέρη και για όσους μας ακούν και ενδιαφέρονται να δουν κάτι παραπάνω, καλό είναι να κοιτάξουν αυτά τα άρθρα, τα τρία μέρη που ανέβηκαν στο News Hub. Ανέβηκαν τα δύο μέχρι στιγμής. Στο πρώτο μέρος οριοθετεί το πρόβλημα. Λέει ποιες είναι οι βασικές συνιστώσεις των τουρκικών διεκδικήσεων, που κατά τη γνώμη μου, κύριε Βραδάκη, αυτός είναι ο σωστός όρος με τον οποίο πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό που έχει καθιερωθεί να αναφέρεται ως ελληνοτουρκικές διαφορές. Το πρώτο λοιπόν είναι να οριοθετήσουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο μέρος αποκαλείται διεθνής νομολογία, η διεθνής νομολογία ως περίγραμμα ενός έντιμου συμβασμού, και τι κάνει, προσπαθεί να σχεδιαγραφήσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να υπάρξει ένας έντιμος συμβασμός μεταξύ των δύο χωρών στα θέματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα χωρίζουν. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μία και μοναδική θεμητή διαφορά με την Τουρκία, η οποία αφορά στην υιοθέτηση της υπαλλοκρηπίδας και της λεγόμενης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τη ΑΟΣ δηλαδή. Η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Αυτή είναι. Δύο θέματα. Και τώρα έχετε και το τρίτο μέρος, που δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών. Ναι. Πάμε λοιπόν λίγο να μιλήσουμε για όλα αυτά. Να δούμε ποιες είναι οι διαφωνίες μας. Πού μπορούμε να τα βρούμε με τους Τούρκους, γιατί έχουμε και από πίσω ένα κάζους μπέλι, σωστά, σε σχέση με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Θέλω να ακούσουμε την άποψή σας. Κοιτάξτε, να πάμε καταρχάς ίσως, όπως λέγατε στην αρχή πριν σας διακόψω, να εξηγήσουμε λιγάκι γιατί υπάρχει ένα κενό σημαντικό νομίζω στους πολίτες για το τι σημαίνει χωρικά ύδατα, τι σημαίνει αποκλειστική οικονομική ζώνη, τι σημαίνει κυριαρχία, τι σημαίνει κυριαρχικά δικαιώματα. Νομίζω είναι σημαντικό για να μπορέσει να γίνει συζήτηση πάνω σε μια βάση που να καταλαβαίνόμαστε τι λέμε. Κοιτάξτε λοιπόν, όσο αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ και τα λοιπά, θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά βασίζονται στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι μια πολύ βασική σύμβαση, την οποία σημειωτέων η Τουρκία δεν έχει υπογράψει, αλλά αυτή η σύμβαση ισχύει παγκόσμια. Τι λέει αυτή λοιπόν? Λέει ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα χωρικών υδάτων ή αλλιώς αιγιαλίτιδα ζώνης 12 ναυτικών μιλίων. Τι σημαίνει αυτό? Από τις ακτές ή αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, τη γραμμή βάσης κάθε χώρας, 12 μίλια προς τα μέσα, προς τη θάλασσα, είναι τα χωρικά της ύδατα. Αυτό είναι σαν να είναι έδαφος. Είναι σαν να είναι η επικράτειά της. Μετά τα 12 μίλια είναι αυτό που λέμε διεθνή ύδατα. Τώρα, τι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη? Η αποκλειστική οικονομική ζώνη τη μετράμε πάλι από την ακτή και μπορεί να φτάσει μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Επομένως, σκεφτείτε μια χώρα που έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και έχει και 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, όπως λέμε. Άρα, στα πρώτα 12 ναυτικά μίλια προφανώς έχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Στα υπόλοιπα, μέχρι τα 200, τα 188 δηλαδή, τι είναι? Είναι διεθνή ύδατα, στα οποία όμως η χώρα έχει αυτό που λέμε δικαιώματα, τα οποία αφορούν
στην εκμετάλλευση της θάλασσας, δηλαδή και του υπεδάφους της θάλασσας και της θάλασσας γενικώς. Μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα. Αυτή είναι η άγωση. Τώρα, τα 12 μίλια που είναι τα χωρικά ύδατα είναι μονομερές δικαίωμα της χώρας. Τα υπόλοιπα, τα 200 ναυτικά μίλια που είναι η ΑΟΣ, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία, εάν υπάρχει κάποια αντικείμενη χώρα, μια απέναντι χώρα, που επίσης και αυτή διεκδικεί να έχει, πώς λέγεται, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα, στη μένη αποκλειστική οικονομική ζώνη λέμε ότι υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τους πόρους της θαλάσσιας αυτής της περιοχής, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στο υπέδαφος της. Στα δε χωρικά ύδατα, στα 12 μίλια, είναι όπως είπα προηγουμένως η επικράτειά της. Δηλαδή εκεί πέρα έχει δικαιώματα επικράτειας, κυριαρχίας όπως λέμε. Αυτές είναι οι έννοιες, κύριε Βαρδάκη. Πριν πάμε λοιπόν να δούμε το κάζους Μπέλη που προηγουμένως σας ρώτησα, θυμούμε εγώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία ήρθε πριν από μερικά χρόνια. Ναι, έτσι είναι. Η γαλάζια. Ναι. Να κάνω το ερώτημα. Τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα ήταν ένα θέμα διαφοράς δεκαετιών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κάναμε εμείς το τραγικό λάθος να μην οριοθετήσουμε τις ΑΟΣ με Ιταλία, με Βόρεια Αφρική και Τουρκία όταν είχαμε την πόρεση? Όταν άρχισε λοιπόν να έρθει στο προσκήνιο το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είδαμε μία επιθετική Τουρκία να εμφανίζει χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα και να λέει ότι ισχύει, ναι, κάτω ισχύει και πάνω. Ναι. Κοιτάξτε, όσο αφορά έχουμε οριοθετήσει με την Ιταλία πρόσφατα, έχουμε κάνει ΑΟΣ, αλλά το θέμα με την Τουρκία είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα με τα 12 ναυτικά μίλια, όταν η σύμβαση, όπως έλεγα προηγουμένως, των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας επέθηκε σε ισχύ, η Τουρκία έθεσε θέμα κάζους μπέλι, όπως είπατε, δηλαδή αφορμή πολέμου, λόγω πολέμου, εάν η Ελλάδα προχωρήσει στο μονομερές της δικαίωμα, το είναι δικό της δικαίωμα, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, δηλαδή την επικράτειά της, κατά 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτό ήταν ο εξής, ήταν ότι εάν η Ελλάδα το έκανε αυτό το πράγμα, τότε όχι μόνο στο περιοδικό της τμήμα, αλλά και στα νησιά, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση που σας έλεγα και τα νησιά έχουν δικαίωμα όχι μόνο σε χωρικά ύδατα, αλλά έχουν και σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είναι δύο πράγματα με την υφαλοκρηπίδα, να μην τα λέμε και τα δύο, περίπου δύο πράγματα είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Έχουν και αυτά λοιπόν. Αν λοιπόν επέκτηνε η Ελλάδα σε 12 ναυτικά μίλια, τότε ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου θα καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 70% από την Ελλάδα. Θα ήταν δηλαδή ελληνική επικράτεια και θα έμενε πολύ λίγος χώρος για να μοιράσουμε ΑΟΣ μεταξύ μας, εμείς και οι Τούρκοι. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα που έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία. Η Τουρκία δεν έχει μείνει μόνο σε αυτό και πολλοί νομίζω είναι λάθος μας, πολλών από εμάς, οι οποίοι εστιάζουμε πάρα πολύ στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι αυτό κατά τη γνώμη μου το κύριο θέμα, γιατί υπάρχει είναι βεβαίως σοβαρό ζήτημα το ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε τι είναι. Τι ενδιαφέρεται η Τουρκία, γιατί πράγμα ενδιαφέρεται. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να δημιουργήσει, έχει δηλαδή, θεωρείται τον εαυτό της ότι έχει δικαιώματα, επειδή έχει μεγάλες ακτές και αυτή η μεγάλη ακτογραμμή, ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες εκτάσεις που βρίσκονται πίσω από τις δυτικές ακτές των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ανάμεσα δηλαδή στις ακτές, ας πούμε, της Χίου, τις δυτικές ακτές της Χίου κλπ. Προς την υπηρετική χώρα. Αυτό είναι το οποίο επιθυμεί. Επιθυμεί δηλαδή να δημιουργήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, ζώνη δηλαδή στην οποία θα εκμεταλλεύεται, θαλάσσια ζώνη, πίσω από τα ελληνικά νησιά και μεταξύ των ελληνικών νησιών και της υπηρετικής χώρας. Να σας διακόψω, ήδη το έχει επιχειρήσει με τα θαλάσσια πάρκα. Μην τυχόν και οριοθετήσει. Θα σας πω γι' αυτό. Μάλιστα. Θα σας πω για τα θαλάσσια πάρκα. Θα σας πω γιατί αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εμάς. Δεν είναι ένα θέμα από τους χειρισμούς τους δικούς μας, όχι τους δικούς τους. Επομένως, αυτό είναι το οποίο θέλει να κάνει και μάλιστα για να μπορέσει αυτή την αξίωση να την υλοποιήσει, άρχισε να λέει διάφορα πράγματα, ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, δεν δικαιούνται να έχουν επομένως ΑΟΣ κτλ.
Βεβαίως, αυτό είναι εντελώς ανέριστο, δεν έχει καμία βάση αυτό το επιχείρημα, γιατί όπως σας είπα, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει τα νησιά και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι ένα νησί γενικώς, το οποίο δεν έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, αν δηλαδή οι θάλασσες γύρω του δεν μπορεί να τις εκμεταλλευτεί, δεν μπορεί να επιβιώσει. Τώρα, τι κάνει λοιπόν η Τουρκία, τι προσπαθεί να κάνει, ποιο είναι το στρατηγικό της σχέδιο, γιατί εμείς τι θέλουμε, μεταξύ υπηρετικής Ελλάδας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου να υπάρχει μια ενότητα χωρική, είτε χώρων κυριαρχίας, είτε καιρικών δικαιωμάτων, να μην διασπάται δηλαδή η ενότητα μεταξύ, ας πούμε, Εύβοιας και Λέσβου, ας το πούμε έτσι. Να μην διασπάται αυτή η ενότητα. Τώρα η Τουρκία τι κάνει. Η Τουρκία λοιπόν, γιατί πρέπει να σου πω και αυτό το σημείο, επειδή λέγεται πολύ συχνά, τα 12 ναυτικά μιλιά, εάν τα κάναμε στο Αιγαίο, δεν θα δημιουργούσαν θέματα ιδιαίτερα στην διεθνή ναυσιπλοεία. Θα υπήρχαν διεθνή ύδατα. Υπάρχει το θέμα της δυνατότητας πλοίων εμπορικών ή και πολεμικών, αυτό που λέμε τις αυλαβούς διέλευσης, να πλάνε μέσα από χωρικά ύδατα μιας άλλης χώρας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα που ορισμένοι λένε ότι θα είχε αποκλειστεί η Τουρκία, θα μπορούσε να βγει στο Αιγαίο, θα γινόταν το Αιγαίο ελληνική λίμνη κτλ. Εκείνο που θα γινόταν πράγματι, αν κάναμε 12 ναυτικά μίλια, θα ήταν δεν θα είχε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και τι κάνει τώρα. Επειδή ακριβώς τα νησιά έχουν το δικαίωμα να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, επειδή δηλαδή έχουν το δικαίωμα να έχουν αυτή την έκταση γύρω τους, τι κάνει, αμφισβητεί την κυριαρχία την ελληνική πάνω σε νησιά και βραχονησίδες. Με διάφορα επιχειρήματα ότι μηχανεύεται τρόπους δηλαδή σφετερισμού των δικαιώματος των ελληνικών νησιών για ως, με πάρα πολλούς τρόπους. Σας είπα προηγουμένως για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λέει και άλλα πράγματα. Λέει ότι πολλά νησιά και βραχονησίδες, τα οποία ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης ή αργότερα τα οποία η Ιταλία, ξέρετε τα 12 τα πήραμε το 47 από την Ιταλία, δεν αναφέρονται ονομαστικά. Λες και θα μπορούσαν σε αυτές τις συμφωνίες να αναφέρονται ονομαστικά χιλιάδες νησιά ή δεκάδες και εκατοντάδες νησιά του Αιγαίου και να λένε ότι τάδε νησίδα πράγματι μεταδίδεται στην Ελλάδα από την τελεία κτλ. Αυτά είναι επιχειρήματα. Το σύμπλεγμα παραδόθηκε, ναι. Τα οποία δεν στέκουν, διότι είναι πολύ καλά περιγραφημένα και στην συνθήκη της Λοζάνης. Είναι σαφέστατη η περιγραφή νήσων του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα και του Νότιου Αιγαίου που παραχωρήθηκαν στην Ιταλία. Είναι πολύ σαφές αυτό και δεν θα μπορούσε να υπάρχει συνθήκη, κύριε Βαρδάκη, η οποία να περιγράφει ονομαστικά κάθε νησί και κάθε βραχονησίδα, αλλά περιγράφονται ρητός στο κείμενο των συμβάσεων από την άποψη της γεωγραφικής τους εντοπιότητας. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εάν, μάλιστα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, λέει ότι έχουν χάσει την δυνατότητα κυριαρχίας, διότι εμείς εκεί πέρα τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει, έχουμε βάλει στρατό. Αυτή απέναντι όμως έχει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο του ΝΑΤΟ, που είναι ακριβώς τα νησιά αυτά απέναντι. Προσέξτε όμως γιατί το κάνει αυτό. Γιατί εμείς δεν πρέπει να εστιαζόμαστε στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά σε αυτό που μόλις σας λέω. Διότι εάν πράγματι οι αξιώσεις της για κυριαρχία πάνω σε νησιά και βραχονησίδες πραγματοποιούνται, γίνονται αντεκτές, τότε κύριε Βαρδάκη, ακόμη και αν κάναμε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα, θα είχε σπάσει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως η χωρική ενότητα της υπηρετικής Ελλάδας με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Διότι αν τα νησιά αυτά και οι βραχονησίδες περιέρχονται στην κυριαρχία της Τουρκίας και είχαν φυσικά και θα έχουν φυσικά το δικαίωμα να έχουν και αυτά και χωρικά ύδατα και ΑΟΣ, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η χωρική ενότητα μεταξύ υπηρετικής Ελλάδας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Απολύτως κατανοητό. Άρα να μην στεκόμαστε τόσο πολύ στα 12 μίλια, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, να καταλάβουμε δηλαδή τι επιχειρεί να κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά. Θέλει να σπάσει την ενιαία ελληνική επικράτεια μεταξύ Αιγαίου και υπηρετικής Ελλάδας. Το χώρο μεταξύ υπηρετικής Ελλάδας και Ανατολικού Αιγαίου θέλει ενδιαμέσως να το κάνει, να έχει αποκλειστικές ζώνες. Κοιτάξτε όμως κύριε Βαρδάκη, γιατί αυτό πραγματικά είναι μια κόκκινη γραμμή. Διότι δεν είναι θέμα. Θα το πει κάποιος ότι είναι, ξέρω εγώ, οι περηφάνειες, οι εθνικές περηφάνειες ή θέμα τιμής για τη χώρα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτιστο είναι ότι αυτή η χωρική ενότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη και απαραίτητη συνθήκη για την ομαλή επιβίωση των κοινωνιών των νησιών αυτών.
Και σκεφτείτε, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια περιοχή τουρκικών και αρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο που θα διακόπτει αυτή τη χωρική συνέχεια? Τότε δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και του ελληνικού χαρακτήρα των νησιών αυτών? Είναι δυνατόν η Ελλάδα να δεχτεί ποτέ για να ποντίσει ένα ηλεκτρικό καλώδιο μεταξύ Εύβοιας και Λέσβου να πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία, αφού αυτό το καλώδιο θα διέρχεται μέσα από την υποτιθέμενη περιοχή της τουρκικής ΑΟΣ, των τουρκικών δηλαδή ξερικών δικαιωμάτων? Είναι δυνατόν ποτέ ελληνικά σκάφη, ελληνικά ελληνικά σκάφη στη Σκύρο, στο μέσο του Αιγαίου, να μην μπορούν να ψαρέψουν σε απόσταση μεγαλύτερα από 6 ναυτικά μίλια ανατολικά τη Σύρου? Μιλήσει μόνο με τι έγινε προσφάτω μεταξύ Κάστρου και Καρπάθου, όπου ναι, υπήρξε μια άταχτη υποχώρηση. Και στα οποία, για το οποίο δεν μιλήσαμε. Και πολύ κακώς δεν μιλήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών όπως διαμορφώνονται και στο οποίο ενδεχομένως να έρθουμε αργότερα. Να σας πω δηλαδή τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις σχέσεις τους. Γιατί οι σχέσεις αυτή τη στιγμή, όπως πάνε να γίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, είναι άνισες πολιτικά σχέσεις και σε βάση το πώς η μία συμπεριφέρεται έναντι της άλλης. Μπορείτε... Είναι άνισες να... και μάλιστα αν το προχωρήσω παραπέρα, γιατί αν το αποδέχεσαι, αν αποδέχεσαι την άνιση αυτή τη σχέση, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα σε πολλά επίπεδα για τη χώρα μας. Ναι, θα μιλήσουμε ειδικά στο ενδεχομένως αργότερα. Ναι. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που διαβάζω τελευταίως στον ελληνικό τύπο και όλα αυτά τα δημοσιεύματα σε επίπεδο σεναρίων δεν είναι καθόλου τυχαία. Δημοσιοποιούνται για να δουν και τις αντιδράσεις της κοινωνίας, των ειδικών στα θέματα αυτά. Δηλαδή, διάβασα, υπάρχει το σενάριο κάποια νησιά αντί για 12 να έχουν 8 ναυτικά μίλια. Ναι, εντάξει. Okay, το ακούω και εγώ αυτό και τα διαβάζω. Αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λαγή για να δουν ποια θα είναι η αντίδραση. Αλλά το θέμα για μένα, προσέξτε, είναι εάν γίνει αυτό, τι θα γίνει με την κατά πόσο αυτό επηρεάζει, όπως είπα προηγουμένως, την ενότητα της υπηρετικής Ελλάδας. Αυτό είναι το κύριο θέμα για μας. Δηλαδή, δεν μου λέει τίποτα εμένα, κύριε Βραδάκη, αν η χώρα έχει 12 ναυτικά μίλια παντού, αλλά παραδώσει κυριαρχία νήσων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, γιατί η Τουρκία, λόγω χάρη αυτή τη Δύνα, δώσει να καταλάβετε την ελληνική κυριαρχία, ακόμη και σε κατοικημένα νησιά, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι οι Νούσες, όπως είναι η Φούρνη. Λέει ότι αυτονών των νησιών η κυριαρχία είναι αμφισβητούμενη. Και όταν ακούτε τον κύριο Φιντάν να λέει ότι υπάρχουν πολλά θέματα και χρειάζεται να έχουμε μια ολιστική λύση και διευθέτηση, διότι αυτά τα θέματα μεταξύ τους μπλέκουν, αλληλοεπηρεάζονται, αυτό έχει στο μυαλό του. Στο μυαλό του έχει το θέμα της κυριότητας και της κυριαρχίας των νήσων αυτών. Τι να κάνω εγώ τα 12 μίλια στο Αιγαίο, κύριε Βαρδάκη, εάν η κυριαρχία νήσων και βραχονησίδων αποδοθεί στην Τουρκία και με αυτόν τον τρόπο η διακοπή, η ενότητα, η εδαφική, η χωρική ενότητα μεταξύ, ξέρω εγώ, μεταξύ υπηρετικής Ελλάδας και νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, θα μου είναι εντελώς άχρηστο αυτό. Επομένως, εκείνο ο εστιασμός, να μην δηλαδή τσιμπάμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, πίσω από το 6, το 12, το 8, το 10 και ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Και να μην τσιμπάμε επίσης σε διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται που μου είναι αδιανόητα, εμένα προσωπικά δηλαδή, μου είναι πραγματικά αδιανόητο να σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει τουρκική δικαιοδοσία, δηλαδή ΑΟΣ, μεταξύ Εύβοιας, Σκύρου και Άνδρου. Και είναι ακόμη περισσότερο τερατώδες, γιατί το επιδιώκουν αυτό, έτσι. Αν να το σκέφτονται αυτό, είναι και να υποστηρίζουν το επιχείρημα πως και η Τουρκία έχει δικαιώματα και πως το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Λες και είπε ποτέ κανείς ότι το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο είναι η Ελλάδα και το Αιγαίο, αν θέλετε να το δείτε μορφολογικά, είναι αρχιπέλαγος. Γιατί εάν οι Μαλβίνες έχουν, ξέρω εγώ, 150 νησιά και θεωρείται αρχιπελαγική χώρα, η Ελλάδα έχει 250 ή 300 κατοικημένα νησιά στο Αιγαίο. Άρα μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις περί λιμνών, περί δικαιωμάτων της Τουρκίας κλπ. Και θα ήθελα σε αυτούς τους φίλους, γιατί το Αιγαίο μπορεί να μην είναι ελληνική λίμνη, κύριε Βαρδάκη, σύμφωνοι, κανένας όμως δεν το έχει πει αυτό, είναι λίγο πότε να το πει κανένας, λίγο απαράδεκτο θα έλεγα στο δημόσιο διάλογο να αποδίδεις σε κάποιον κάτι που δεν είπε και μετά να του λες γιατί έχει άδικο. Ουδείς ποτέ ισχυρίστηκε ότι το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη, αλλά
προσέξτε, δεν είναι ούτε κλειστή ή μη κλειστή θάλασσα στην οποία εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις και όχι γενικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αυτό υποστηρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία λέει, εντάξει, όταν η Τουρκία ακούει διεθνές δίκαιο, φεύγει πέρα. Η Τουρκία δεν θέλει καμία εμπλοκή διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο. Θέλει να τα λύσει όλα με διμερείς συνομιλίες, χωρίς προσφυγή, ούτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ούτε σε κάποιο άλλο δικαιοδοτικό διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Θέλει να τα λύσει αυτή με την Ελλάδα στο τραπέζι και θα μπορούσα να προσθέσω και με το περίστροφο δίπλα. Διότι δεν θα εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις στο Αιγαίο, θα εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το λέμε διαρκώς. Και όχι μόνο να το λέμε διαρκώς, αλλά να το επιδιώκουμε κιόλας. Γιατί, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Αυτά όλα που ακούω πολλές φορές, διάφορους φίλους, καλοπροαίρετους, μπορεί να είναι, και να λένε έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. Επειδή αυτό δημιουργεί σύγχυση, μπορούν παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι τι εννοούν, να μας δείξουν επί χάρτου ποια δικαιώματα της Τουρκίας έχει σφετεριστεί η Ελλάδα και τι ακριβώς πρέπει να αποδοθεί στη γειτονιά χώρα. Ας μας το πούν. Δεν πρέπει να είναι γενικώς έχει δικαιώματα, να μας πούν ποια και πού. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο διευκολύνει το δημόσιο διάλογο για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, κύριε Βαρδάκη, όπως είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Κύριε Γάκη, εγώ θέλω να βάλω μία άνω τελεία, γιατί ήδη μιλάμε γύρω στα 22 λεπτά. Αλήθεια. Και θέλω, ναι, βεβαίως. Και θέλω να νεώσουμε το ραντεβού μας για μία, ναι, άλλη μία συνέντευξη την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε και το θέμα της Χάγης. Βεβαίως. Γιατί... Και της γαλάζιας πατρίδας που είπατε προηγουμένως, το οποίο είναι τελευταίο φασόλι, το οποίο έχει βγάλει η Τουρκία, η οποία τι λέει, λέει ότι ο Ερντογάν λέει ότι μιλάει για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο προσέξτε είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι έχει μπει και στα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή γίνεται πλέον ζήτημα εθνικής πολιτικής της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αυτό έγινε φέτος για πρώτη χρονιά στα σχολικά δρόμενα της Τουρκίας. Ακριβώς, βέβαια υπήρξαν διαμαρτυρίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θεωρεί η συνείδησή της, η συλλογική συνείδηση. Λέει, πώς είναι δυνατόν εγώ που είμαι μια τόσο μεγάλη κοινωνική χώρα, που ήμουν πρώην αυτοκρατορία και ενδεχομένως να γίνω και μελλοντική αυτοκρατορία, να μην έχω πρόσβαση ή να μην έχω την πρόσβαση που εγώ επιθυμώ και την κυριαρχία που εγώ επιθυμώ σε δύο από τις τρεις θάλασσες τις οποίες με περιβάλλουν, που είναι το Ανατολικό Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο. Και από αυτή την αίσθηση μειονεξίας δημιούργησαν το στρατηγικό στόχο και το μορφοποίησαν στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Δεν μπορεί ο κύριος Ερντογάν να μιλάει για γαλάζια πατρίδα και για τα νησιά της καρδιάς μας, όπως λέγεται νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ή για τη θάλασσα της καρδιάς μας, και να μην υπάρχει μια επίσημη απάντηση, κύριε Βραδάκη, από την ελληνική μεριά. Θα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό, να πει κάτι πολύ απλό, πολύ κοφτά και πολύ απλά. Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, υπάρχει μόνο το διεθνές δίκαιο. Και αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια παντού, γιατί δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε φυσικά να το βάλουμε στα σχολικά τους βιβλία. Έχει όμως σημασία να το λέμε, και θα σας πω γιατί, και ας κλείσουμε με αυτό, κύριε Βραδάκη, το πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης. Είναι το εξής. Σκεφτείτε έναν μέσο Τούρκο πολίτη, ο οποίος παρακολουθεί την επικαιρότητα και ακούει ξανά και ξανά από τον κύριο Ερντογάν, και όχι μόνο, δεκάδες φορές να αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα μας. Και δεν ακούει ποτέ την παραμικρή αντίκρουση από τη μεριά της Ελλάδας και ειδικά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πέστε μου, δεν είναι φυσιολογικό για αυτόν τον Τούρκο πολίτη να αποδέχεται, να θεωρεί μάλλον, ότι η Ελλάδα σιωπηρά αποδέχεται το δίκαιο της τουρκικής πλευράς, να απολαμβάνει την γαλάζια πατρίδα της? Η εθνική του συνείδηση χτίζεται. Και αν δημιουργεί αυτό, βεβαίως δημιουργεί, δεν είναι, δημιουργεί ένα προηγούμενο. Αν αύριο, αν ύστερα από ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, επιτέλους ακούσει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αποτρέψει την Τουρκία από το να ενεργήσει στη γαλάζια πατρίδα της, όπως αυτή η ίδια η Τουρκία επιθυμεί, δεν θα το θεωρήσει τότε αυτός ο Τούρκος μέσος πολίτης επέμβαση της Ελλάδας σε εσωτερικά της Τουρκίας, και δεν θα υποστηρίξει ενδεχομένως και με φανατισμό
να επιβάλλει η χώρα του αυτά που θεωρεί δικαιώματά της, ακόμη και αν χρειαστεί με πολεμική ενέργεια. Επομένως, αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Αυτό έχει γίνει επίσημη ιδεολογία του τουρκικού κράτους. Δεν είναι απλώς μια παρόλα, ας το πω έτσι, που τη λέει ο Ερντογάν για να, με ένα ποιητικό τρόπο και μια, έτσι, να δείξει ότι έχει μια διάθεση ποιητική. Είναι σοβαρό ζήτημα και πρέπει η ελληνική πλευρά να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα και στα διεθνή φόρα, βεβαίως, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που ανήκει κτλ. Αλλά και η ίδια. Δεν μπορεί να κρύβεται η Ελλάδα πίσω συνέχεια από την Ευρώπη. Πρέπει να βγει η ίδια μπροστά και να πει πολύ απλά: Γαλάζια πατρίδα, γιοκ, μόνο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε. Αυτό φτάνει και περισσεύει. Αλλά εάν φοβόμαστε, κύριε Βαρδάκη, όπως φοβηθήκαμε στην Κάσο, μήπως και θυμώσει η Τουρκία με αυτά που λέμε, μήπως όταν αρχίζουμε και καθορίζουμε τη στάση μας από το κατά πόσο ο κύριος Ερντογάν θα θυμώσει ή όχι με αυτά που λέμε και αν θα χαλάσουν τα ήρεμα νερά του Αιγαίου κτλ. Τότε, αυτό σας έλεγα προηγουμένως, έχουμε μπει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι ένας δρόμος άνησης σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία όταν επιβραβεύεται, διότι επιβραβεύεται αυτή η ανισότητα τη στιγμή που η Ελλάδα συμφωνεί, για παράδειγμα, να υποστηρίξει υποψηφιότητα της Τουρκίας σε διεθνείς οργανισμούς. Όταν υποστηρίζεις κάποιον να συμμετέχει σε ένα να αναλάβει μια ηγετική θέση σε ένα διεθνή οργανισμό, όπως έγινε στον ΑΣΑ πρόσφατα από την Ελλάδα, που υποστήριξε την τουρκική υποψηφιότητα, τότε δείχνεις ότι όλα είναι καλώς. Ότι εσύ έχεις μια πολύ καλή και φιλική σχέση με αυτή τη χώρα. Και ας σου κάνει αυτή και αυτή η χώρα γαλάζια πατρίδα. Μα υπενθύμησαν οι Γερμανοί πρόσφατα που ξεκλείδωσαν τη συμφωνία με την Τουρκία αναφορικά με τον οπλισμό τον πολεμικό που θα τους δώσει. Η Γερμανία, η Γερμανία πρόσφατα δεν ξεκλείδωσε. Και είπατε ότι τα πάτε καλά μεταξύ σας. Γιατί διαμαρτύρετε? Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει, θα σας δώσουμε αυτά τα όπλα, δεν τα χρησιμοποιήσετε αντίον της Ελλάδος. Ναι, εντάξει, δεν τα χρησιμοποιήσετε αντίον της Ελλάδος. Συμφωνεί. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι όλο ένα περιβάλλον στο οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται και συνομιλίες διμερείς. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, το πούμε ίσως την επόμενη φορά. Το πλαίσιο το οποίο δημιουργείται δεν είναι καλό για τη χώρα. Και πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, γιατί βεβαίως. Το σημειώνω αυτό που λέτε. Εάν δεν φέρει αντίρρηση σε τίποτε. Ωραία. Και αν όλα μπορεί να τα κάνει η Τουρκία και εσύ να μην μιλάς, εντάξει, σύμφωνοι. Θα έχεις ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Αλλά αυτό είναι υποτέλειο όμως. Δεν έχει να κάνει μια ειρηνική συνύπαρξη. Έχει να κάνει μια υποτελή συνύπαρξη με κάποιον άλλον. Άρα, επομένως, εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα με καθαρό μάτι, κύριε Βαρδάκη. Γιατί δεν σας πω, να το κλείσουμε εδώ. Μπορείτε εσύ να φανταστείτε ποτέ τον κύριο Φιντάν, για σκεφτείτε λιγάκι αυτό, να λέει εγώ θα κάνω ειρήνη με την Ελλάδα και ας με πούνε μειοδότη? Μπορείτε να σκεφτείτε ότι μπορεί να το κάνει ο κύριος Φιντάν αυτό? Αυτό έγινε όμως από την ελληνική πλευρά. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Βαρδάκη? Είναι τον υπουργό εξωτερικών της χώρας να προσέχεται στις διαπραγματεύσεις και να λέει δημοσίως αυτό το πράγμα? Τότε τι χώρο διαπραγματευτικό έχει δώσει στον εαυτό του? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και νομίζω ότι ίσως έχουμε την ευκαιρία μια επόμενη φορά να το κουβεντιάσουμε, γιατί μου λέτε ότι πέρασε ο χρόνος. Είναι η επόμενη εβδομάδα μαζί σας, όπου εκεί θα βάλουμε, θα μιλήσουμε και για το δικαστήριο της Χάγης, βεβαίως, θα μιλήσουμε για τη γαλάζια πατρίδα. Βεβαίως. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο, γιατί αυτό βλέπω, μια υπεραισιοδοξία τόσο από τον Πρωθυπουργό σου και από τον Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη εξωτερικών. Λένε ότι καλά πάνε τα πράγματα, θα βρεθεί η λύση με την Τουρκία. Βλέπω μια υπεραισιοδοξία. Θέλω να μιλήσω όμως και για αυτούς που λένε τελικά, εσείς που λέτε για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ο εν και αλίμονο και παραβιάσουμε το παραμικρό. Μα τι θέλετε τέλος πάντων να κάνουμε? Μια υποχωρητικότητα πρέπει να την κάνουμε. Αλλιώς τι, να πάμε σε πόλεμο? Ναι, είδατε αυτό. Είδατε, όταν διαπραγματεύεσαι υπό την δαμόκλεια σπάθηση των αντιλών, γι' αυτό η Τουρκία θέλει να πάει σε διεθνή οργανισμό, γιατί τα καταφέρνει όλα εκβιάζοντας και εκφοβίζοντας. Μα αυτό θα κερδίσει περισσότερα από τις διμερείς συνομιλίες παρά από το να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το οποίο θέλει να αποφύγει. Πάντα ήθελα να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Αλλά προσέξτε να το κλείσουμε για να μην, για αυτούς τους φίλους όλοι, όλους που τρομοκρατούν. Εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Το κεντρικό ερώτημα το οποίο απασχολεί και εμάς που γράψαμε αυτή την τριλογία που αναφερθήκατε προηγουμένως είναι το εξής. Είναι πώς μπορούμε να μην φτάσουμε
να μην φτάσουμε σε μια σύγκρουση με την Τουρκία πολεμική, η οποία θα είναι καταστροφική και για τις δύο χώρες. Δεν θέλει κανένα τον πόλεμο, κύριε Βαρδάκη. Αλλά άμα δείχνεις ότι τον φοβάσαι, τότε η απέναντι πλευρά σε βρίσκει μπόσικο. Δεν πρέπει να τον φοβάσαι, αλλά πρέπει να θες τον αποφύγεις. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αποφύγουμε μια καταστροφική πολεμική αντιπαράθεση με μια πολύ κακή γείτονα που έχουμε. Προσέξτε όμως, υπό τον περιορισμό να μην εχωρίσουμε εθνική κυριαρχία και να μην επεμπολίσουμε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Κυρίως δεν έχει δικαίωμα να το κάνει η κυβέρνηση εν αγνία του ελληνικού λαού. Δεν δικαιούται να το κάνει. Δεν έχει πάρει τέτοια εντολή ούτε ο κ. Γαραπετρίτης, ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με λευκή επιταγή, κύριε Βαρδάκη. Τα πολιτικά κόμματα λένε τι θα κάνουν και παίρνουν εντολή να το κάνουν. Αλλιώς δεν θα είχαμε εκλογές, θα είχαμε μοναρχία. Ο μονάρχης αποφασίζει τι θέλει να κάνει αυτός και τελεία και δεν δίνει καμία αναφορά στους υπηκόους του. Δεν είναι έτσι οι δημοκρατίες. Επομένως, εγώ δεν γνωρίζω τι διαπραγματεύεται ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φίντα. Γνωρίζετε εσείς? Γνωρίζει η αντιπολίτευση? Γνωρίζει το ελληνικό κοινοβούλιο? Γνωρίζουν οι αρχοί των πολιτικών κομμάτων? Ποια είναι τα διαπραγματευτικά στοιχεία? Ποια είναι, τι συζητούν, εν πάση περιπτώσει? Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι κάθε φορά που έρχεται ο κύριος Φιντάν στην Ελλάδα μας μιλάει για μια ολιστική προσέγγιση που δεν καταλαβαίνω. Λέει πρέπει να δούμε και το θέμα της Θράκης και των ομοεθνών μας εκεί, όπως είπε την τελευταία φορά. Λέει να μετρήσουμε το οικόπεδο. Ποιο οικόπεδο? Το οικόπεδο που προφανώς σκέφτεται ότι θα έχει και αυτός μερίδιο και να δούμε τι γίνεται. Θα το πάρει αυτός, δηλαδή αυτά. Αυτός λέει τι θέλει. Εμείς ακριβώς τι διαπραγματευόμαστε δεν γνωρίζω. Δημοσίως, ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το μόνο πράγμα το οποίο συζητάμε είναι ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδα. Και ταυτόχρονα αφήνει τον κύριο Φιντάν να λέει τα δικά του. Νομίζω αυτό έχει φτάσει σε ένα τέλος πλέον. Ξέρουμε τι λέει ο ένας, ξέρουμε τι λέει ο άλλος. Ας πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να κάνουμε ένα συνυποσχετικό και να πάμε. Αλλά μπαίνουμε σε αυτό το θέμα τώρα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για αυτές τις συνομιλίες, μια και με ρωτήσατε. Καθόλου δεν είμαι. Και μάλιστα θεωρώ, θα σας το πω την επόμενη φορά αυτό, ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τις διακόψουμε. Δηλαδή πρέπει αυτές τις ομιλίες να διακοπούν, γιατί πλέον ξέρουμε που στέκεται ο ένας, ξέρουμε που στέκεται ο άλλος. Τι βρισκόμαστε κάθε φορά για να πούμε τι? Να επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα? Να μας επαναλάβει ο κύριος Φιντάν αυτά τα οποία λέει εις επίκον όλων των Ελλήνων και όλης της διεθνούς κοινής νόμης? Γιατί όταν αποδέχεσαι, κύριε Βαρδάκη, αν εγώ βρίσκομαι συνέχεια μαζί σας και σας λέω, ξέρεις κάτι, πρέπει να κουβεντιάσουμε για το οικόπεδό σου και πρέπει να το δούμε, γιατί το καζάν-καζάν το οποίο λέει και εγώ και εσύ μισά-μισά τίνος, μισά-μισά στα δικά σας τα λεφτά, μισά-μισά στο δικό σας το οικόπεδο, κύριε Βαρδάκη, αυτό είναι το οποίο συζητάμε? Αυτό είναι το καζάν-καζάν? Τι καζάν-καζάν εννοεί ο κύριος? Δεν το ρώτησε κανένας. Όπως δεν ρώτησε κανένας να εξηγήσει τον κύριο Πρωθυπουργό σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, όταν είπε ότι η κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια. Και οι συνάδελφοι της δημοσιογράφοι που του πέραν την συνέντευξη δεν θεώρησαν σκόπο να τον ρωτήσουν τι εννοείται με αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι εννοείται, κύριε Μητσοτάκη, ότι είναι μια σχετική έννοια η κυριαρχία? Όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε όλοι μας, κύριε Βαρδάκη, και αυτός ο διάλογος που γίνεται είναι άγνωστο τι συζητιέται. Εμένα δεν μου δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον και νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε σε διεθνή δικαιοδοσία αυτά τα πράγματα. Αλλά ήδη μπαίνουμε σε αυτό το θέμα που θέλω να μου ρωτήσει την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Μας τα είπατε, μας τα περιγράψετε εκλαϊκευμένα, κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Έχουμε ανάγκη να καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα θέματα που ακούμε επί δεκαετίες. Έχει σημασία να σου πω κάτι, μου τώρα που κλείνουμε, ναι, ναι. Πέστε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη, είστε έκτοτος δημοσιογράφος, γνωριζόμαστε, μας προκρουθούμε, παρακολουθείτε. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η άγνοια? Γιατί το επίσημο ελληνικό κράτος, οι κυβερνήσεις, δεν έχουν προσπαθήσει, δεν έχουν επιδιώξει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικώς μιλάω, δεν μιλάω ειδικά για το News Hub, έτσι, να είμαστε συνοημένοι, να εξηγήσουν στους πολίτες τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα, τι σημαίνει ΑΟΣ, τι σημαίνει χωρικά ύδατα. Τις προάλλες στην τάξη μου, κύριε Βαρδάκη, να σου κλείσουμε εδώ, του ρώτησα, του λέω 300 παιδιά στην τάξη μου, έτσι, του λέω, για πέστε μου κάτι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ χωρικών υδάτων και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων? Και δεν ήξερε κανένας να μου πει.
και τους έβαλα να το ψάξουν για να μου πούν την επόμενη φορά. Αλήθεια, είναι δυνατόν να τους κρατάει σε άγνοια? Όταν κρατάς ένα λαό σε άγνοια, τον κρατάς σε άγνοια διότι δεν θέλεις να καταλάβει, δεν θες τον έχεις μαζί σου, δεν θες να καταλάβει τι κάνεις. Θέλεις να είναι στα μαύρα σκοτάδια. Οι πιο πολλοί που μας ακούσανε σήμερα, αμφιβάλλω κύριε Βαρδάκη, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, αν γνώριζαν τι σημαίνει ΑΟΣ. Αν γνώριζαν τι σημαίνει κυριαρχικά δικαιώματα, ποια είναι η διαφορά κυριαρχικών δικαιωμάτων από κυριαρχία. Φωτίσατε και εμάς, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο. Άλλωστε η Τουρκία αυτό επιδιώκει με τα προβλήματα που έχει τόσο με την Κύπρο κατά αυτούς όσο και με την Ελλάδα. Είναι διμερείς οι διαφορές μας έξω από τις ΗΠΑ, έξω Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τους αφορά, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Αυτή είναι η εθνική και έξω το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές όταν δίκαιο, ακούει ο Ερντογάν διεθνές δίκαιο, τις δύο λέξεις αυτές να εκφέρονται από ελληνικά χείλη. Γίνεται, πρέπει να σου πω, βγάζει αφρούς. Δεν το θέλει να το ακούει καθόλου αυτό. Θέλω δεν θέλει καμία. Και θέλει διμερή, θέλει συζήτηση με βάση το φυσικό δίκαιο, όπως το θεωρεί αυτός, που είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου. Αυτό θέλει. Αυτό ακριβώς θέλει. Και για το τουρκολιβικό μνημόνιο θέλω συνεργασίας. Θέλω λίγο να μου αναλύσετε. Ισχύει, δεν ισχύει, γιατί διαβάζω. Ισχύει για τους δύο που το πέρασαν. Δεν ισχύει κανέναν άλλον. Απλό είναι. Δεν είναι. Αυτοί που το πέρασαν, αυτοί ισχύει. Για τη διεθνή κοινότητα και για εμάς δεν ισχύει και δεν θα έπρεπε να ισχύει. Έτσι, δεν ισχύει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το επικαλούνται ωστόσο και εκεί είναι η εθνική υποχώρηση μεταξύ κάθε κράτους. Εδώ επικαλούνται, εδώ κύριε Παδί, επικαλούνται ότι επειδή η Γάβδος δεν αναφέρεται στις συμφωνίες της Λοζάνης του 23, δεν είναι αυτό το ζητούμενο νησί. Τώρα αυτά, όπου και να πάνε να το πούνε, γι' αυτό θέλω να πάνε σε διεθνές δικαστήριο, διότι υπάρχει νομολογία σε αυτά. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος της τριλογίας που κάναμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαβάσουν οι φίλοι μας, ειδικά το δεύτερο, γιατί υπάρχει νομολογία. Όταν ασκεί ένα κράτος κυριαρχία, δηλαδή διοίκηση, πάνω σε ένα νησί, επί δεκάδες, επί μεγάλη διάρκεια, δεκαετιών, όταν δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ σε αυτό το διάστημα η κυριαρχία του κράτους αυτού πάνω στο νησί και εμφανίζεται επειδή και αμφισβητείς κυριαρχία, οι δικαστές βάζουν τα γέλια, κύριε Βαρδάκη. Ο μόνος που δεν βάζει τα γέλια είμαστε εμείς. Και η Τουρκία γι' αυτό δεν θέλει αυτά τα θέματα να συζητηθούν σε διεθνές δικαστήριο. Θέλει να τα λύσουμε όλα διμερώς. Καζάν, καζάν, που λέει και ο κύριος αγαπητός κύριος Φιντάνη. Σωστό. Ένα άλλο ερώτημα που θα θέσω την επόμενη φορά, ναι, και το σημειώνω ήδη, είναι αυτό που έχω διαβάσει στο διεθνή τύπο, ότι όσοι πάνε στο δικαστήριο της Χάγης, πάντα παίρνουν και οι δύο από κάτι. Αυτό με ανησυχεί εμένα. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Βεβαίως. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί μπορεί και εμείς ή κάποιοι από εμάς να έχουν μια υπερεκτιμημένη εικόνα του τι μπορούμε να έχουμε να κερδίσουμε αυτά. Α πούμε ένα πράγμα, θα εξηγήσουμε αυτά την επόμενη φορά ευχαρίστως. Υπάρχουν άλλωστε και γραμμένα πολλά από αυτά που θα συζητήσουμε, αλλά προσέξτε, να ξέρετε ένα πράγμα. Το Διεθνές Δικαστήριο, η Διεθνής Δικαιοδοσία, η προσφυγή μας μάλλον στη Διεθνή Δικαιοδοσία, είναι ασφαλέστερη και είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη από τη διμερή, οποιαδήποτε διμερή συμφωνία. Προσέξτε, γιατί η Τουρκία. Αυτό πρέπει να σκέφτονται. Γιατί η Τουρκία απορρίπτει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ή αν πάει εκεί. Ή αν πάει εκεί, δεν θέλει να πάει με το. Γιατί πρέπει να υπογραφεί υποσχετικό για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρα πρέπει οι δύο χώρες από κοινού να ορίσουν ποια είναι τα θέματα στα οποία ζητούν το Διεθνές Δικαστήριο να τους πει τη γνώμη τους. Θέλω να σας διακόψω, μην μου τα πείτε τώρα. Τέλος, θα σταματήσουμε εδώ. Και το θέμα της εκλογής του Τραμπ και πόσο αυτό θα σκιάσει αρνητικά ή θετικά τις. Ας κουβεντιάσουν την επόμενη φορά, μην μπούμε και σε αυτά τώρα για να περάσουμε. Θα μου απαντήσετε και σε αυτό. Βεβαίως, ευχαρίστω. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ.